Την καταβολή έκτακτου επιδόματο ύψου 700 ευρώ για του μαθητευόμενου στο Νεπάλ και των δημοσίων ΙΕΚ ανακοίνωσε η Υπουργό Παιδεία Νίκη Κεραμαίο. Συγκεκριμένα, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση θα δοθεί σε 2.945 μαθητευόμενου του μεταλικιακού έτου, τάξη μαθητεία επαγγελματικών λυκείων και των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματική Κατάρτιση που ήταν ενεργοί κατά την έναρξη ισχύω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του COVID-19 με απόφαση τη Υπουργού Παιδεία και Θρησκευμάτων. Κατ' εφαρμογή του νόμου 4692 κάθετο 2020, το συγκεκριμένο ποσό δίδεται για το χρονικό διάστημα από την έναρξη τη επιβολή του μέτρου τη προσωρινή απαγόρευση λειτουργία των πάση φύσεων εκπαιδευτικών δομών κάθε τύπου και βαθμού, δηλαδή από τι 11 του 20 μέχρι την επαναλειτουργία του. Επίση, η διαδικασία ελέγχου πλέον 374 μαθητευομένων έχει ήδη ξεκινήσει σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδεία. Το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο των προγραμμάτων ολοκληρώθηκε κανονικά με την αναστολή των έκτακτων μέτρων, με ισόχρονη παράταση των συμβάσεων μαθητεία και του χρονοδιαγράμματο ολοκλήρωση τη μάθηση στην εκπαιδευτική δομή. Η Νίκη Κεραμέο αναφέρει: Εν μέσω τη πρωτοφανού παγκόσμια υγειονομική κρίση που διανύουμε και η οποία έχει επιφέρει σημαντικέ συνέπειε σε όλε τι εκφάνσει τη καθημερινότητά μα, ενισχύουμε οικονομικά του μαθητευόμενου από τα ΕΠΑΛ και η ΕΚ. Τα σχήματα μαθητεία επηρεάστηκαν σημαντικά από την πανδημία πανευρωπαϊκά. Αναλάβαμε πρωτοβουλία για την ενίσχυση των μαθητευόμενων την δύσκολη αυτή περίοδο, διασφαλίζοντα την δημόσια υγεία αλλά και τη δυνατότητα οι μαθητευόμενοι να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα μάθηση με αξιοπιστία. Φροντίσαμε η έκτακτη ενίσχυση να χρηματοδοτηθεί από ενωσιακού πόρου χωρί επιβάνιση τη καταβολή με γραφειοκρατικέ διαδικασίε. Σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Επαντελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διαβίου Μάθηση, στηρίζουμε έμπρακτα τη μαθητεία.